Με λένε Ελένη. Είμαι νοσηλεύτρια στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου της Λευκωσίας. Όταν ήρθα για πρώτη φορά στην κλινική εντατικής θεραπείας, μου μίλησαν για την πλατφόρμα τηλεπρομηθέας. Είχα μάλιστα ένα ασθενή που χρειαζόταν να ακολουθήσω μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Μου πήρε 5 με 10 λεπτά να μάθω τι έπρεπε να κάνω, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Περίπου 400 επαγγελματίες του χώρου της υγείας σε δύο νοσοκομεία σε Ελλάδα και Κύπρο χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Κόστησε 650.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε κυρίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής. Η πλατφόρμα Τηλεπρομηθέας παρέχει εκπαίδευση εξ αποστάσεως σε νοσηλευτικό προσωπικό, γιατρούς, ψυχολόγους με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Είναι παράλληλα όμως και ένα εργαλείο που επιτρέπει σε επαγγελματίες του χώρου να μοιραστούν εμπειρίες και περιστατικά με συναδέλφους τους από το εξωτερικό. Μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες από άλλα κέντρα που δεν θα μπορούσα ποτέ να επισκεφτώ ή να συζητήσω με γιατρούς για περιπτώσεις ασθενών. Με αυτό το σύστημα όμως, το σημαντικό με την τηλεϊατρική είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον σύνορα και αποστάσεις. Αυτή η διαδραστική πλατφόρμα θα λειτουργεί σύντομα σε πλήρη ανάπτυξη. Υπάρχουν δύο οθόνες στην εντατική μονάδα και άλλη μία έξω από αυτήν που είναι για τις οικογένειες των ασθενών. Εκατοντάδες πολίτες ωφελούνται από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς μπορούν να δουν ακριβώς τη θεραπεία που λαμβάνουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα στο νοσοκομείο αλλά και στο σπίτι. Οι πληροφορίες είναι σε μια απλή γλώσσα για να μπορούν να καταλάβουν γιατί πρόκειται. Το σύστημα δεν χρησιμοποιεί περίπλοκους ιατρικούς όρους. Είναι πολύ εύκολο να καταλάβουν ποιο είναι το ιατρικό πρόβλημα των συγγενών τους.